Πριν μεταφερθούμε ξανά στην Πτολεμαϊδα, εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος Σόμπολος για την εξόδιο ακολουθία της μητέρας και του τρίχρονου παιδιού, να μεταφερθούμε στο σημείο που εκεί βρίσκεται ο Κώστας ο Καζακόπουλος, τον έβλεπα και πριν, ο συνεργάτης της κυρίας Πόπη Τσαπανίδου, της εκπομπής που προηγείται από εμάς, και είχε δίπλα του τον κύριο Μαδιά. Και επειδή χθες το κανάλι μας Κώστα, το έβλεπα εγώ στο δελτίο ειδήσεων, ανέδειξε ένα ζαντολάστιχο, ένα μεγάλο κομμάτι που βρέθηκε, αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα, παρότι η αστυνομία είχε μαζέψει τα στοιχεία, αυτό δεν το είχαν δει, από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχουν εκατοντάδες αντικείμενα τα οποία τα μαζεύει σήμερα όλα και το παραμικρό αντικείμενο το μαζεύει η νέα οδός, οι άντρες της νέας οδού εδώ πέρα. Ωστόσο, δύο ευρήματα είναι σημαντικά. Ένα που ήταν 150 μέτρα από εδώ, που ήταν ένα φτερό, ένα πίσω κομμάτι προφυλακτήρα από το Πόρσε, όπως ταυτοποιήθηκε. Το συνέλεξαν τώρα και το παραδίδουν στην αστυνομία. Ειδοποίησε νομίζω και ο κύριος Μαδιάς να περισυλλέξουν το εύρημα. Έστειλα μήνυμα. Είναι σημαντικό γιατί ήταν 150 μέτρα πριν από το σημείο πρόσκλησης, το οποίο σημαίνει είχε αποκολληθεί. Και Κώστα μου, ταυτοποιήθηκε ότι είναι της Πόρσε. Ο προφυλακτήρας αυτό το κομμάτι. Ο προφυλακτήρας, το τμήμα, το σπασμένο αυτό τμήμα του προφυλακτήρα, προφανώς προέρχεται από το ίδιο αυτοκίνητο από την Πόρσε. Έχει το ίδιο χρώμα. Μάλιστα. Και είναι κατά την εκτίμησή μου. Είναι ένα σπουδαιότατο έβριμα που μαζί με το ελαστικό που πάλι βρέθηκε χθες και παραδόθηκε στην αστυνομία θα αποτελέσουν σπουδαιότατα ευρήματα, στοιχεία που θα βοηθήσουν για τα αίτια του ατυχήματος. Εδώ να σου τώρα, συγγνώμη, για να πούμε πώς θα μπορούσε να αποκολληθεί αυτό το τμήμα του οπισθίου ακραίου δεξιού προφυλακτήρα. Σε συνδυασμό με τη ρήξη το κλατάρισμα του οπισθίου δεξιού ελαστικού, εάν πάλι επαναλαμβάνω ανήκουν στο ίδιο όχημα, τότε έχουν συντελεστεί τα εξής. 120 μέτρα από την είσοδο του υπαίθριου πάρκινγκ της τουαλέτας, το όχημα υπόκειται σε ρήξη του ελαστικού. Έσκασε το λάστιχο, απλά. Σκάει το λάστιχο, ας το πούμε. Απλά. Λοιπόν, σκάει το λάστιχο, γίνεται κουρέλι, δημιουργεί κέντρο και βρίσκει και προβάλλει αντίσταση στο προφυλακτήρα και σπάει το κομμάτι. Η δε φορά και κατεύθυνση της επιφάνειας θράψης, το πώς έσπασε δηλαδή το κομμάτι αυτό, δείχνει φορά και κατεύθυνση θράψης εκ των έσω προς τα έξω. Δηλαδή κάτι έσπασε το προφυλακτήρα από μέσα προς τα έξω. Το πίεσε. Αυτά θα βοηθήσουν στο να εκτιμηθούν τα αίτια της εκτροπής του αυτοκινήτου με την τραγική κατάληξη. Στην συνεχεία τι έγινε. Το όχημα αρχίζει να χάνει τον έλεγχο. Προσπαθεί ο οδηγός να το κρατήσει πάνω στο οδόστρωμα και από την αριστερή λουρίδα που εκκινεί το αρχικά μπαίνει μπροστά και διαγώνια προς τα δεξιά εκτρεπόμενο. Έχει ακόμη λίγο τον έλεγχο ο οδηγός. Εν συνεχεία προσκρούει στο ρήθρο στην είσοδο με τον χώρο του πάρκινγκ. Ενώ πλαγιολισθαίνει και χτυπάει με την αριστερή του πλευρά. Προσκρούει με την αριστερή του πλευρά πάνω στο οπίσθιο τμήμα του ακινητοποιημένου οχήματος. Αυτό είναι ο μηχανισμός, εν πάση περιπτώσει, πώς έγινε. Να σας πω ότι σε όλο το χώρο εδώ ήταν διάσπαρτα, να σου πω, προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, τα οποία σήμερα τα συγκεντρώνουν, γιατί έδειχαν το μέγεθος της τραγωδίας. Δεν υπάρχει αυτό. Η φωτιά έχει καταστρέψει ακόμα και το τσιμεντένιο δάπεδο στην είσοδο εδώ. Στη ράμπα που βλέπετε, που είναι η ράμπα για αναπήρωση για την τουαλέτα, έχει καταστρέψει. Η ένταση της πυρκαγιάς από τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων έχει καταστρέψει το τσιμεντένιο δάπεδο. Έχει σκάσει κυριολεκτικά. Ενώ τυλίχθηκε όλο το κτίριο σε μια μπάλα φωτιάς και πέρασε μια πύρινη μπάλα φωτιάς μέσα από το διάδρομο. Με αποτέλεσμα, για δευτερόλεπτα θα είχαμε και πέμπτο θύμα, τον σύζυγο της άτυχης 33χρονης με τον τρίχρονο γιο της. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχουν έρθει και άντρες της αστυνομίας για να παραλάβουν από την νέα οδό και από τους άντρες της νέας οδού τα ευρήματα, τα τελευταία ευρήματα αυτά, τα οποία ήταν σε μεγάλη απόσταση από εδώ. Είναι οι αξιωματικοί της αστυνομίας και οι άντρες της νέας οδού εδώ που κάνουν την συλλογή των υπολείπων αντικειμένων, τα οποία θα βοηθήσουν. Μάλιστα.
Άργησαν λίγο βέβαια, τέσσερις μέρες μετά. Και βέβαια αυτό το έχουν λάστιχο. Μαζέψει πολλά, αλλά έχουν μαζέψει πάρα πολλά, αλλά ήταν διάσπαρτα, είναι η αλήθεια. Είχαν σκορπιστεί σε πολύ μεγάλη απόσταση τα συντρίμια του αυτοκινήτου και έχουν μαζέψει και άλλα σημαντικά ευρήματα, όπως είναι οι ρόδες, τα ελαστικά. Μην ξεχνάμε, Κώστα, ότι μόλις χθες μέσα από το δελτίο του Σταρ είδαμε αυτό το μεγάλο εύρημα του ζαντολάστιχου που είδαμε πίσω δεξιά έτσι, του αυτοκινήτου, εάν ταυτοποιηθεί βεβαίως, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο εύρημα που είχε διαφύγει. Συγγνώμη, Κώστα, μιλάς. Της προσοχής αυτών που συνέβαιναν. Έτσι, μπράβο, γι' αυτό το αντικείμενα. Ο Βαγγέλης Γκούμας και το δελτίο του Σταρ χθες το βράδυ ανέδειξε αυτό το εύρημα το οποίο μένει να ταυτοποιηθεί και επισήμως. Γι' αυτό και το επισημαίνω, Κώστα. Ό,τι απέμεινε από το πίσω λάστιχο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό σημαντικό και κάτι άλλο σημαντικό, αν με ακούτε. Βεβαίως, σας ακούμε. Ναι, και κάτι άλλο σημαντικό. Αν δεν κάνω λάθος, άκουσα μία δήλωση ενός μάρτυρα ότι στο σημείο εκείνο που βρήκαμε το τμήμα του προφυλακτήρα είπε ότι είδα και διάσπαρτα. Κομμάτια, έφευγαν κομμάτια από τα λάστιχα. Έφευγαν και κομμάτια. Υπήρχε και αυτή η μαρτυρία. Υπήρχε και αυτή η μαρτυρία, η οποία έρχεται να δέσει όλο το παζλ. Μάλιστα. Μένει τώρα η επίσημη εκτίμηση των πραγματογνωμών που έχουν αναλάβει και από την τροχιά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο, πριν να πάμε στην κηδεία σε απευθεία σύνδεση με τον Γιώργο Τσόμπολο, να δούμε τον πατέρα Θεόφιλο, τον πνευματικό τους, τον άνθρωπο εκείνο που θα τελετουργήσει σήμερα την εξώδιο ακολουθία. Λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Γιώτα, Ρούλα, παιδιά, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Είναι πολύ άχαρος ο ρόλος του. Ήταν πνευματικά του παιδιά. Τον άκουσα να λέει ότι ήταν ο άντρας της εκείνος που τον ενημέρωσε ότι «Παππούλη, πες μου τι να κάνω, αυτή τη στιγμή είναι δεν είναι εν ζωή, έχασα τη γυναίκα μου και το παιδί, τρελάθηκα όταν τον άκουσα» και μάλιστα περιγράφει πως και στην κοπή της πίτας είχε κερδίσει το φλουρί αυτή η γυναίκα και περίμενε το καλύτερο δυνατό για τη ζωή της από εδώ και πέρα. Γι' αυτό σας λέω, τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο, γι' αυτό να μην ξεχνάμε να αγκαλιάζουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα καθημερινά. Ας τον ακούσουμε και αμέσως μετά σε απευθεία σύνδεση με την Πτολεμαϊδα. Εγώ στεφάνωσα τα παιδιά, βάφτισα τον Παύλο, είχαμε ιδιαίτερη σχέση φιλική και πνευματική και ήμουν από τους πρώτους που έμαθα το θλιβερό αυτό συμβάν και από την Κυριακή είμαστε συγκλονισμένοι. Πρέπει να ήταν γύρω στις 4 και 4 την Κυριακή όταν μου τηλεφώνησε. Εγώ έμεινα άναυδος. Έκανα 10 λεπτά να συνειδητοποιήσω τι μου λέει. Σας εξομολογούμε ότι θαρούσα ότι είναι μεθυσμένος με αυτά που μου λέγε, δεν καταλάβαινα. Γι' αυτό και πήρα αμέσως τηλέφωνο τον αδελφό του τον Νίκο να εξακριβώσω για του λόγου του αληθές και δυστυχώς ήταν αληθινά όσα αυτά που μου είπε το αγαπημένο μου το παιδί, ότι πατέρα μου μπήκα στην τουαλέτα και βγαίνοντας είδα το αυτοκίνητό μου να φλέγεται και όχι μόνο όπως τα έχουμε δει όλοι και τη γυναίκα μου και το παιδί μου να καίγονται. Προσευχή σου στο Θεό. Εκείνη την ώρα δεν του είπα τίποτα. Κουράγιο αδελφέ, πάντα στα πόδια σου, του είπα τίποτα. Αλλά ήταν ένα πρόσωπο καλλιεργημένο, γι' αυτό και με πολύ θάρρος και με μεγάλη παλικαριά αντιμετωπίζει το πένθος του. Και όχι μόνο η Πάτιος, αλλά όλη η οικογένειά τους, γιατί αφότεροι ήταν ευσεβείς οικογένειες και πίστευαν και πιστεύουν στην Ανάσταση. Είναι πολύ βασικό αυτό να πιστεύει ο άνθρωπος στην Ανάσταση και στην αιωνιότητα. Ήταν πραγματικά ευλογημένα παιδιά. Πήρε μετάθεση ο Ιπάτιος στην Αθήνα και με πολύ χαρά περίμενε να ξανανεβεί πάνω. Ανέβαιναν τακτικά. Στις εορτές των Χριστουγέννων είχαν ανεβεί εδώ. Μάλιστα η αποστολία στην κοπή Βασιλόπιτας εδώ την ημέρα της πρωτοχρονιάς στο ναό έτυχε και το φλουρί. Ένα από τα 4 φλουριά τότε είχε αποστολία. Ήταν πολύ αγαπημένο και πολύ ευλογημένο ζευγάρι και κάναν προσπάθειες και για δεύτερο παιδί τον τελευταίο καιρό. Ήτανε καλή μητέρα, καλή σύζυγος και πάνω απ' όλα καλή χριστιανή. Και στην Αθήνα που ήταν και εδώ που ήτανε ζούσαν την πνευματική ζωή
Και αυτό θα τους κρατήσει αυτή τη στιγμή. Πάτερ, ο Ιπάτιος μίλησε και με πολύ συγκινητικά λόγια και για τον οδηγό της Πόρσε. Θαρώ ότι αυτό που έκανε θα το έκαμνε ο κάθε συνειδητοποιημένος χριστιανός. Διότι δεν μπορούμε να δούμε και τον αδελφό μας αυτό σαν εχθρό μας. Και αυτή τη στιγμή και αυτό το παιδί πέταξε και το άλλο το παιδί πέταξαν και είναι όλοι μαζί στη Βασιλεία των Ουρανών, μάρτυρες. Ανθρωπίνως δεν υπάρχει κανένας παρήγορος λόγος αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και ευχόμαστε σε όλες τις οικογένειες, γιατί δεν θρυνούν μόνο δύο οικογένειες, θρυνούν τέσσερις οικογένειες και οι οικογένειες των παιδιών κάτω που σκοτώθηκαν, να δώσει ο Θεός την ουράνια παρηγορία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί άνθρωπος να δώσει παρηγορία σε τέτοιες καταστάσεις. Μόνο ο Θεός και η Παναγία μπορούν να παρηγορήσουν και να γλυκάνουν τις ψυχές αυτές. Μάλιστα, να πάμε λοιπόν στο Γιώργο το Σόπολο να μας δώσει την εικόνα. Ζήτα, βλέπετε, ο κόσμος, υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι έξω από την εκκλησία, μέσα η εκκλησία είναι γεμάτη, είναι εκατοντάδες άνθρωποι που ήρθαν εδώ στην Αγία Σκέπη της Πτολεμαΐδας από νωρίς για να βρεθούν εδώ στην εξόδια ακολουθία που τελείται αυτή τη στιγμή στην εκκλησία. Λίγα λεπτά πριν ήρθε ο Ιπάτιος, ο σύζυγος της 32χρονης και του ανήλικου παιδιού τους, υποβασταζόμενος, όπως σας είπα, από δύο δικούς του ανθρώπους, ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, ήταν εμφανή τα σημάδια στο πρόσωπο από τη φωτιά που του προκάλεσαν μικροεγκάβματα στο πάνω και δεξί μέρος του προσώπου. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση όπως αντιλαμβάνονται όλοι. Φαινόταν ότι το βλέμμα είχε ένα βλέμμα απλανές. Στην ίδια ακριβώς μοίρα ήταν και οι συγγενείς τόσο της 33χρονης Αποστολίας όσο και οι γονείς του Ιπάτιου. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είχαν ζήσει όλα αυτά τα χρόνια την αγάπη, τη σχέση των δύο παιδιών, είχαν μεγαλώσει επί της ουσίας τον μικρό Παύλο, το παιδάκι των τριών ετών, αγοράκι τους. Κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα τι έχει συμβεί, παρά το γεγονός ότι από χθες το μεσημέρι βρίσκεται στο σπίτι το φέρετρο, βρίσκονταν στο σπίτι του στο φέρετρο με τη μητέρα και το γιο. Ήταν στο ίδιο φέρετρο κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, μητέρα και γιος, και θα ταφούν μαζί στο παλαιό κημητήριο της Πτολεμαΐδας. Ο κόσμος ήρθε εδώ πέρα, όλοι δακρυσμένοι, δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους συνέβη. Όλοι μιλούν για ένα άδικο χτύπημα της μοίρας στην οικογένεια. Δεν έκαναν τίποτε το περίεργο, τίποτε το παράνομο. Σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, νόμιμα, χωρίς να δημιουργούν κανένα πρόβλημα, και το χτύπημα της μοίρας τους βρήκε και διέλυσε στην κυριολεξία όχι μόνο φυσικά τη δικιά τους οικογένεια, της οικογένειας του Ιπάτιου και της Αποστολίας, αλλά και τις οικογένειες των δύο άλλων παιδιών που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που ήρθε και καθόθηκε πάνω τους. Εδώ πέρα οι συγγενείς έχουν έρθει με τα λουλούδια, ενώ νωρίτερα φτάσαν και στεφάνια στην εκκλησία. Έχουν στείλει στεφάνια συνάδελφοι του Ιπάτιου από την ΕΙΔΑΠ. Ο Ιπάτιος εργάζεται στην ΕΙΔΑΠ στο Φάληρο. Συνάδελφοί του έχουν στείλει στεφάνια και τώρα με τη βοήθεια του Θοδωρή του Παπάζογλου θα δείτε τα στεφάνια. Έχουν στείλει επίσης στεφάνι φίλοι του Ιπάτιου από τη Λέσχη, από το φόρουμ στο οποίο ήταν με το αυτοκίνητό του. Πάντως, όπως μας έλεγε και χθες Ζήνα στην εκπομπή που είχε βγει τηλεφωνικά ζωντανά, μας έλεγε για την αγάπη που έχει για τα αυτοκίνητα. Φίλοι του λοιπόν από ένα φόρουμ στο οποίο συμμετείχε και αυτός, του έστειλαν στεφάνια μαζί με άλλους εδώ πέρα συγγενείς. Κανείς δεν έχει καταλάβει, δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτή η οικογένεια έχει φύγει. Όλοι μιλούν για μια χαμογελαστή γυναίκα η οποία με το που έβλεπε κάποιον έλεγε και κατευθείαν καλημέρα, έδειχνε την αγάπη της. Την αγάπη που έδινε στο παιδί της. Βέβαια, πολλοί αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο δεν υπάρχει στεφάνι από